Το σχέδιο δράση 2022-2024 για την περαιτέρω ενίσχυση τη εξωστρέφεια τη κυπριακή βιομηχανία Χαλουμιού παρουσίασε η Υπουργό Εμπορίου Νετά Απειλίδου ενώπιον του Υπουργού Γεωργία Κώστα Καδί, στελεχών του ΚΕΒΕ και τη ΟΕΦ, καθώ και εκπροσώπων του κλάδου. Ο νέο στρατηγικό σχεδιασμό προσφέρει τη δυνατότητα οι πωλήσει του Χαλουμιού να ξεπεράσουν ακόμα και τα 800 εκατομμύρια ευρώ στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι εισηγήσει τη μελέτη είναι να εστιαστούμε στην οπτική ταυτότητα του ΠΟΠ, δηλαδή να ενισχύσουμε το brand με βάση την ιστορία, την παράδοση, την ποιότητα, την μοναδικότητα στη γεύση, καθώς και να γίνει μια καμπάνια ε, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλα τα μέσα, είτε αυτά αφορούν διαδίκτυο, είτε ε, μέσα επικοινωνία, είτε ε, και διάφορε άλλε δράσει. Στη συνέντευξη τύπου έγινε επίση η επίσημη παρουσίαση τη σελίδα χαλούμι.cy, η οποία είναι διαθέσιμη στην παρούσα φάση στην αγγλική, κινέζικη, ιαπωνική και αραβική γλώσσα, ώστε να απευθύνεται στι νέε αγορέ, στι οποίε υπάρχουν μεγάλε προοπτικέ για διείσδυση. Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί μεταξύ άλλων για την ιστορία του χαλουμιού, για την προστασία του ως ποπ και εμπορικού σήματος, για τα συστατικά και τη θρεπτική του αξία, καθώς και για το πώς καταναλώνεται. Το Υπουργείο Εμπορίου προχωρά σε ποικίλου τρόπου επικοινωνία και προβολή, όπω για παράδειγμα ενημερωτικέ καμπάνιε μέσω των εμπορικών κέντρων του Υπουργείου που εδρεύουν σε 14 χώρε και καλύπτουν συνολικά 42 αγορέ. Προσπάθειε γίνονται και η αύξηση τη αναγνωρισιμότητα του χαλουμιού ω αυθεντικού κυπριακού προϊόντο σε νέε υποσχόμενε αγορέ στόχου, όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και των χωρών του κόλπου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με του οποίου να κάνουμε προώθηση του χαλουμιού. Είναι μια ευχάριστη διαδικασία καθώ μπορούμε να προβάλλουμε βάλουμε ποικίλε γαστρονομικές προτάσει, τα διάφορα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ε, χαλουμιού, αλλά και να το διασυνδέσουμε με τι προσπάθειε μα για κυκλική οικονομία και για ε, αηφόρον ανάπτυξη. Μετά το πέρα τη παρουσίαση, ο πρόεδρο των Τυροκόμων Γιώργος Πέτρου εξέφρασε τι ανησυχίε των επαγγελματιών του κλάδου για τον εγχώριο ανταγωνισμό που μπορεί να προκύψει από του Τουρκοκύπριου, οι οποίοι εισάγουν πιο από την Τουρκία. Υπάρχει <Το <Το όπως ανέφερε και ο υπουργό, τεράστιον περιθώριο για περαιτέρω πρόθεση του προϊόντος και χωρούν σε αυτή την προσπάθεια, πιστεύω, όλοι. Ε, σε κάθε περίπτωση, εμείς παρακολουθούμε πολύ στενά, κύριε Πέτρου, την κατάσταση και το τι συμβαίνει και στα κατεχόμενα και σε συνεννόηση και σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχει οποιαδήποτε στρέβλωση, θα ε, παρέμβουμε ανάμεσα για να τη διορθώσουμε. Ήδη το χαλούμι εξέγεται σε περισσότερε από 50 χώρε με κύριε αγορέ εξαγωγή στο ΕΒ, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Αυστρία, τη Δανία και την Πολωνία. Οι χώρε αυτέ καλύπτουν το 81% των συλλογικών εξαγωγών χαλουμιού διεθνώ.